διαλέξαμε μία πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μας δουλειά που αποτυπώθηκε σε άρθρο από τον διδάκτορα κοινωνιολογίας στο Πάντιο και πτυχιούχο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Κιέβου, πολιτικό αναλυτή που έχει ζήσει δηλαδή στην Ουκρανία, του κυρίου Σωτήρη Δημόπουλου. Και το επιλέξαμε γιατί ο ίδιος μπροστά σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ραγδαίως άρχισε να περιγράφει τα διλήμματα που πολύ γρήγορα και με δικές μας επιλογές θα κληθούμε να απαντήσουμε ως χώρα στις διεθνείς σχέσεις. Τίποτα δεν έχει διαχωριστικά απόλυτα γραμμές και συμπαγείς ομάδες κρατών. Είναι τόσο πολύπλοκα τα πράγματα και ιδιαίτερα ρευστά με συμφέροντα που αλλάζει το ένα μετάλλο, που οι ad hoc συμμαχίες παραβλέπουν και πολιτικές και θρησκευτικές και ιδεολογικές αντιθέσεις και αντιπαλότητες σε άλλα πεδία. Το έχουμε δει εξάλλου το τελευταίο διάστημα, ποιος με ποιον. Και όπως λέει ο κύριος Δημόπουλος στο άρθρο του, η Ελλάδα, αν και ορθώς έχει συστρατευτεί με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες στο δυτικό στρατόπεδο απέναντι στην παράνομη ρωσική εισβολή, θα πρέπει να μην παρασυρθεί σε προσαρμογές εξωτερικής της πολιτικής σε άμεσα ή περιφερειακά προβλήματα, προσέξτε πώς το διατυπώνει, με αποκλειστικό γνώμονα την κεντρική αντιπαράθεση για την Ουκρανία, εφόσον αυτό δεν εξυπηρετεί τα δικά της εθνικά συμφέροντα. Διότι υπενθυμίζει ότι η βασική απειλή προερχόταν και συνεχίζει να προέρχεται πρωτίστως από τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Και αμέσως μετά μπαίνει σε μια σειρά περιοχών που δεν πολύ ακούγονται, διότι το ανθρωπιστικό δράμα τα έχει σκεπάσει, αλλά αυτά είναι σε εξέλιξη. Καλημερίζω τον κύριο Δημόπουλο. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ σας ευχαριστώ, αλλά κύριε Δημόπουλε, πριν πω λίγο αναλυτικά, γιατί μου έκανε εντύπωση, περιγράφεται μεταξύ άλλων το Κόσοβο, τη Συρία, την Αρμενία, τα κράτη της Κεντρικής Ασίας, την Κύπρο. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε μία εικόνα. Πώς ξαφνικά στη δημόσια ατζέντα της χώρας, πέρα από το ουκρανικό, τίθονται απόψεις περί Αιγαίου αν είναι κλειστή ελληνική λίμνη? Ποτέ δεν ήταν κλειστή ελληνική λίμνη το Αιγαίο. Καταρχάς είναι πέλαγος. Για την ακρίβεια, αρχιπέλαγος, πέλαγος με θάλασσα. Ποτέ δεν υπήρξε κλειστή ελληνική λίμνη. Αν υπήρξε κάτι ως θάλασσα, ήταν θάλασσα των δύο ακτών του ελληνισμού. Έπαψε να υφίσταται αυτό 100 χρόνια φέτος, από το 22. Αλλά όταν λες κλειστή ελληνική λίμνη, είναι σαν να λες τον άλλον ότι έχεις κάποια δίκαια. Πού στον αναθεωρητισμό? Από αυτό ξεκινάω. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι τυχαία αυτή η διατύπωση. Έρχεται σε συνέχεια, μάλιστα, και αυτού του προβληματισμού που έχω θέσει εγώ για τα υπόλοιπα ζητήματα, τα περιφερειακά και για την Κύπρο, που δεν είναι καθόλου περιφερειακό, αλλά έχει άμεση σχέση με ό,τι συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Νομίζω ότι αυτή η διατύπωση, ο τρόπος που τίθεται, και νομίζω ότι είναι και ο τρόπος που τίθεται και από την πλευρά της Τουρκίας, δηλαδή εμείς ενστερνιζόμαστε απολύτως τον τρόπο διατύπωσης ενός επιχειρήματος από την τουρκική πλευρά που εμφανίζει τον εαυτό της ως αδικημένο και ότι υπάρχει μια απειλή εκ μέρους της Ελλάδας ότι όλη αυτή η θάλασσα θα γίνει θύμα αποκλειστικό της Ελλάδος, άρα ο κίνδυνος δεν είναι μόνο για την Τουρκία, η οποία θα αποκλειστεί, ενώ έχει με τέτοια παράλια ζώνη, αλλά κίνδυνος και για την ελεύθερη ναυσιπλοεία, κίνδυνος για όλα τα κράτη τα οποία έχουν συμφέρον από την ελεύθερη ναυσιπλοεία, από την ελεύθερη κίνηση εντός του Αιγαίου. Είναι, νομίζω, ένας τρόπος να δημιουργηθούν ενοχικά σύνδρομα στην δική μας πλευρά, τα οποία λειτουργούν ως προετοιμασία για τα πιθανά σχέδια που σίγουρα υπάρχουν στο παρασκήνιο για μια απευθείας διευθέτηση των προβλημάτων που κυρίως θέτει η Άγκυρα μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας. Είναι σε συνέχεια των ανάλογων που είχαν διατυπωθεί, ας το πούμε, από τον κύριο Κοτζιά, ότι να μην είμαστε μοναχοφάιδες,
και ο κύριος Κατούκαλος το είχε πει, έχουν ξανατεθεί αυτά τα ζητήματα. Και ο κύριος Ντόκος το είχε πει. Και νομίζω ότι προετοιμάζουν την ελληνική κοινή γνώμη προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα λέτε είναι μία, κύριε Δημοπλέ, λέτε ότι είναι μία συνέχεια. Γιατί και ο κύριος Ντόκος έχει πει να μιλήσουμε στην εκμετάλλευση. Και εγώ, ο κύριος Ντόκος, βέβαια. Εγώ όμως ρωτώ το εξής απλό, γιατί δεν θέλω να μείνουμε εκεί. Που είναι πολύ απλό. Αν θυμάμαι καλά, με διορθώνετε, εσείς το ξέρετε καλύτερα. Τουλάχιστον από το 1974 μέχρι σήμερα. Σύσσωμη η ελληνική πολιτική ηγεσία μιλάει για μία διαφορά. Δεν λέει ούτε κλειστή λίμνη, ούτε ότι δεν υπάρχουν ακτές Τούρκες. Λέει ότι έχουμε μία διαφορά. Η διαφορά αυτή είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας, παύλα, ΑΟΣ. Αυτός που λέει ότι δεν έχουν ούτε υφαλοκρηπίδα, ούτε ΑΟΣ τα ελληνικά νησιά, όπως η Κρήτη, όχι ένας βράχος, όπως η Κρήτη, είναι η Τουρκία. Όταν εσύ λοιπόν διατυπώνεις δημόσια την άποψη ότι το Αιγαίο δεν είναι κλειστή ελληνική λίμνη, τι ακριβώς κάνεις? Αυτό είναι το θέμα μας. Γιατί είπαμε εμείς ποτέ ότι είναι κλειστή ελληνική λίμνη. Εμείς είπαμε ότι έχουμε μία διαφορά. Την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ. Για να μην πω ότι είμαστε η χώρα που υφίσταμε την απειλή του κάζους Μπέλη για το δικαίωμα που απορρέει από το διεθνές δίκαιο να πάμε από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Δηλαδή, ατρελαθούμε λίγο. Ναι, μα γι' αυτό, κοιτάξτε, αν έμενε το ζητούμενο σε αυτό που είπατε, τότε δεν θα χρειαζόταν αυτή η διατύπωση. Η διατύπωση μπαίνει διότι αυτό που θα μπαίνει στο τραπέζι πια, που τίθεται ως θέμα συζητήσεως, διαβουλεύσεως, διαπραγματεύσεως, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αυτό υποπτευόμαστε. Μάλιστα. Δηλαδή ότι θα υπάρξουν εκεί, από ό,τι φαίνεται, από τη δική μας μεριά, υποχωρήσεις πέραν αυτής της κόκκινης γραμμής, κατόπιν μάλλον και άνωθεν πιέσεων που έχουν συγκεκριμένο στόχο για την διευθέτηση των ζητημάτων της Ανατολικής Μεσογείου εν το συνόλο και με πρόσχημα ή και ουσιαστικό στόχο την αποτροπή, την αναχέτηση της ρωσικής επιρροής, που οπωσδήποτε εντάσσουν και την Τουρκία σε αυτή τη νέα αρχιτεκτονική και κάπου πρέπει να γίνουν υποχωρήσεις. Μάλιστα. Λιουφαϊνότερον αυτό που έρχεται. Σαφές. Το ζήτημα είναι που εμείς θα σταματήσουμε. Πραγματικά. Κύριε Δημοπλέ, και στις κόκκινες γραμμές, τις οποίες υπερασπιστούμε. Έτσι φτιάχνετε, και δεν το λέτε εσείς, το λέω εγώ. Έτσι φτιάχνετε στην κοινή γνώμη ένα αφήγημα ότι και η Ελλάδα μιλάει για κλειστή ελληνική λίμνη το Αιγαίο, άρα είμαστε και εμείς μαξιμαλιστές. Και οπότε, παιδιά, στα πλαίσια έτσι της συνεννόησης, ας κάνουμε ένα βήμα πίσω. Έτσι καλλιεργείται στην κοινή γνώμη. Διότι αν ήταν έτσι τα πράγματα, γιατί εμείς ποτέ δεν το έχουμε πει αυτό, τότε αυτοί που αρθρογραφούν θα έπρεπε να μας πούν και η Τουρκία αντιστοίχως δεν πρέπει να παραιτηθεί από τη συνθήκη του Μοντρέ που μου γράφει ο φίλος ο Αργύρης, που είναι κλειστά τα στενά όποτε γουστάρει. Δεν κατάλαβα. Εμείς είμαστε κλειστή ελληνική λίμνη το Αιγαίο που δεν το είπαμε ποτέ, αλλά η Τουρκία δεν τρέχει τίποτα στα στενά. Βλέπετε. Μα ποτέ δεν ήταν. Μάλιστα. Στο Αιγαίο υπήρχε πάντοτε ελεύθερη ναυσιπλοεία. Ποτέ το Αιγαίο δεν ήταν κλειστή λίμνη. Ποτέ δεν ήταν. Άρα αυτοί φυσικά που το βάζουν, το βάζουν για να μας πείσουν ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Εγώ αυτό κατάλαβα. Λοιπόν, πάω τώρα σε αυτά που γράφετε και είναι πολύ έτσι εντυπωσιακά. Διότι εδώ ανοίγεται μια βεντάλια και πολύ καλά κάνετε, κατά τη γνώμη μου, που αναφύεται μετά τη ρευστότητα που έφερε μπροστά ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πρώτα-πρώτα λέτε το Κόσοβο. Το Κόσοβο. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Είναι καταρχάς να πούμε και σε σχέση με το. Κάναμε μια εισαγωγή τώρα κατευθείαν στο πιο. Ίσως βέβαια και η Κύπρος το ίδιο είναι. Είναι και το Αιγαίο και η Κύπρος είναι οι δύο βασικές μας αγωνίες. Γιατί εκεί απειλείται ο ελληνισμός άμεσα, χωρίς περιστροφές. Το γνωρίζουμε. Τώρα, το κείμενο το οποίο έγραψα νομίζω εκπορεύτηκε από μια πραγματική αγωνία που βλέπω. Που προέρχεται από το δημόσιο λόγο έτσι όπως διαμορφώνεται τις τελευταίες εβδομάδες με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη ρωσική εισβολή. Διαμορφώνεται λοιπόν μία άποψη η οποία λέει ότι πρέπει η Ελλάδα οπωσδήποτε να συστρατευτεί με τη Δύση κατά της Ρωσίας και μάλιστα να ταυτιστεί με τα συμφέροντα της Δύσης και συγκεκριμένα του ΝΑΤΟ. Και ως κριτήριο όλων αυτών των επιλογών προβάλλεται αντιπαράθεση με τη Ρωσία
και η υποχρέωση της χώρας μας να συμβάλλει σε αυτή τη συμμαχία κατά της Μόσχας. Πολύ σωστά, καλά κάνουμε, είμαστε απέναντι στη ρωσική εισβολή, απέναντι σε ένα καταστροφικό πόλεμο, απέναντι στην κατάρρευση του διεθνούς δικαίου. Όμως από εκεί και πέρα, το σχήμα είναι εξαιρετικά απλουστευτικό, μανιχαϊκό και μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Δεν μπορεί να παραμερίζουμε εμείς τα δικά μας εθνικά συμφέροντα όταν αυτά δεν συνάδουν δηλαδή με αυτά του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών και κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως το αναφέρατε και εσείς στην αρχή, η λογική αυτή της απόλυτης ταύτισης με έναν σύμμαχο έχει ξεπεραστεί. Οι χώρες που κέρδισαν δυναμικά υψηλότερες θέσεις στο παγκόσμιο καταμερισμό ισχύος είναι αυτές που γνωρίζουν να τολμούν να κάνουν επιλογές σύμφωνα με τα συμφέροντά τους. Και συμμαχίες με διαφορετικό εταίρο σε κάθε περίπτωση. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Τουρκία, αλλά και πολλά αραβικά κράτη. Βλέπουμε την αναβάθμιση της Τουρκία αυτό το διάστημα. Αυτός ο ετεροκαθορισμός των στόχων οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην απίσκναση, στην δυναμία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Λοιπόν, αναφέρω κάποια παραδείγματα, τα οποία πρέπει να σταθούμε και να μην τα ξεχάσουμε, να μην τα λησμονήσουμε αυτή τη στιγμή, που πολλών δε μάλλον ότι υπάρχουν κάποιοι που σίγουρα δεν τα λησμονούν και θεωρούν ότι τώρα είναι η ευκαιρία να υπάρξουν οι κατάλληλες αλλαγές που δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τα προηγούμενα χρόνια λόγω των συνθήκων. Είπαμε το Κόσοβο. Μέχρι τώρα η Ελλάδα έχει ορθώς αποφύγει να το αναγνωρίσει, όπως έχουν κάνει και άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η Κύπρος, η Ισπανία, η Σλοβακία και η Ρουμανία. Για τους δικούς τους λόγους το καθένα. Και αυτό εμποδίζει την είσοδο του Κωσόβου στο ΝΑΤΟ. Εμείς λοιπόν δεν το έχουμε κάνει πρώτον, διότι η απόσχηση του Κωσοβοπεδίου έγινε με πόλεμο αντίον της Σερβίας. Άρα είναι νομιμοποίηση μιας παράνομης πράξης. Ό,τι δηλαδή λέμε τώρα και για την Κριμαία και το Ντονμπάς. Γι' αυτό δεν πρόκειται ποτέ να τα αναγνωρίσουμε. Και βεβαίως δημιουργεί και αρνητικό προηγούμενο για την κατεχόμενη Κύπρο. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι εφόσον υπάρξει αναγνώριση και ένταξη στο ΝΑΤΟ, η δημιουργία de facto της Μεγάλης Αλβανίας είναι ένα βήμα δρόμος. Από την άλλη βέβαια η αλήθεια είναι ότι η Σερβία μέχρι σήμερα έχει κατορθώσει να κρατήσει τον πληθυσμό το σερβικό στο Βόρειο Κόσοβο, στο Βόρειο Κωσοβοπέδιο, λόγω κυρίως της στήριξης που δέχεται από τη Μόσχα. Διαφορετικά, εγώ είμαι βέβαιος ότι θα είχε εκδιωχθεί αυτός ο πληθυσμός, να μην σας πω ότι μπορεί να είχαν επεκταθεί οι διώξεις και η επικράτηση των Αλβανών ακόμα και σε Πρέσεβο και Μπουγιάνοβατ. Και το πόσο εκτιμούν αυτή την στήριξη οι Σέρβοι. Φάνηκε στις εκλογές της Κυριακής. Φάνηκε στις εκλογές που σάρωσε ο Βούτσης και τα μικρά κόμματα τα οποία είναι φιλορωσικά. Μάλιστα. Λοιπόν, γνωρίζουμε όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν φωνές που ζητούν την αναγνώριση του Κωσόβου. Και το ίδιο το Κόσοβο έχει ζητήσει την ένταξή του στο ΝΑΤΟ και ζητούν από εμάς να συνενέσουμε. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Να συνενέσουμε για χάρη των προτεραιοτήτων που έχει το ΝΑΤΟ ή να κοιτάξουμε τι συμφέρει τελικά η δική μας πλευρά? Είναι ένα δίλημα. Το ίδιο μπορούμε να δούμε και στις άλλες περιπτώσεις που αναφέρω στο άρθρο αυτό. Συρία, παράδειγμα. Για παράδειγμα, ναι, ναι. Η Συρία. Στη Συρία, που εκεί είχαμε κάνει λάθος, ειδικά στις αρχές του εμφυλίου πολέμου. Νομίζω και ο κύριος Βενιζέλος πάλι τότε είχε μια πολύ σκληρή στάση απέναντι στη Συρία, ξεχνώντας ότι αυτό το κράτος ήταν παραδοσιακά πολύ φιλικό απέναντι στην Ελλάδα. Και σε αυτό το κράτος οι χριστιανοί ήταν ίσως και το μοναδικό που οι χριστιανοί, που είναι πολυπληθέστατη εκεί η μειονότητα, η χριστιανική, απολάβανε τέτοιο βαθμό ελευθερία. Το καθεστώς Άσαντ, παραλίγο, στο παραένα κυριολεκτικά, τα κατέρεε από τον πόλεμο που είχαν εξαπολύσει οι τζιχαντιστές και οι σύμμαχοί τους. Οι διάφοροι αντικαθεστωτικοί τέλος πάντων. Λίγο πριν τη Δαμασκό σταμάτησαν ουσιαστικά. Ναι. Και σώθηκε ακριβώς από το ρωσικό στρατό και μέχρι σήμερα στηρίζεται από τη Μόσχα. Είναι μια πραγματικότητα. Πάλι τίθεται το ερώτημα για την Ελλάδα. Τι θα πράξει εκεί? Θα
διατηρήσει σχέσεις και θα τις ενισχύσει με τη Δαμασκό, με τη Συρία, ώστε με ένα κράτος φιλικό να έχει μεγαλύτερη επιρροή και έναντι της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή. Και μάλιστα από πληθυσμούς και τους χριστιανούς εκεί που θεωρούν ότι είναι απόγονοι των Βυζαντινών, αλλά και τους Άραβες που αγαπούν την Ελλάδα. Ή στο όνομα πάλι της συμμαχίας που συγκροτείται, της παγκόσμιας, ξέρω εγώ, εναντίον της Ρωσίας, θα διακόψουμε τη σχέση. Δίλημα μεγάλο. Δίλημα επίσης υπάρχει και στο θέμα της Αρμενίας. Ένας αδερφικός λαός, ο οποίος δεν υπάρχει. Στον πρόσφατο πόλεμο στον Αγκόρνο Καραμπάχ, είδαμε πράγματι ότι η Ρωσία δεν συμπεριφέρθηκε σωστά απέναντι στην Αρμενία. Άφησε τον πόλεμο μέχρι την τελευταία στιγμή, όπου επενέβη προφανώς με τους δικούς της σκοπούς, ώστε να εγκαταστήσει εκεί στρατιωτική παρουσία. Αλλά από εκεί και πέρα η πραγματικότητα λέει ότι χωρίς την βοήθεια της Μόσχας ολόκληρο τον Αγκόρνο Καραμπάχ θα είχε καταληφθεί. Να μην σας πω και η Αρμενία θα είχε θέμα. Τουλάχιστον, βεβαίως, τουλάχιστον η ζώνη αυτή η οποία χωρίζει το Αζερμπαϊτζάν από τον Αχιτσεβάν, ναι, ναι, που είναι αζερικό έδαφος και συνορεύει με την Τουρκία, σίγουρα θα είχε καταληφθεί. Διότι αυτός είναι στρατηγικός στόχος για την Τουρκία, ξέρετε. Αν ανοίξει αυτός ο διάδρομος, θα έχει απευθείας επικοινωνία η Τουρκία με τον Μπακού και ανοίγει βεβαίως και ο δρόμος προς την Κεντρική Ασία. Αν μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί αυτό, είναι ακριβώς επειδή υπάρχει η Ρωσία εκεί και στηρίζει την Αρμενία με τον τρόπο που το κάνει βεβαίως για τα δικά της συμφέροντα. Σωστά, είναι σωστά. Άλλοι τίθεται τώρα το ζήτημα. Εμάς τι μας συμφέρει? Και μιας που ανέφερα και την Κεντρική Ασία, αυτή την τεράστια περιοχή με τους τουρκόφωνους, τις περισσότερες δημοκρατίες κατοίκους, η ρωσική παρουσία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οικονομική, στρατιωτική, πολιτική, υπόγεια, παρασκηνιακή, όπως θέλετε πέστε το, ήταν αυτή που έχει αποτρέψει τον αναγκαλισμό αυτών των δημοκρατιών, τον ολοκληρωτικό αναγκαλισμό από την Άγκυρα. Και θυμίζω εδώ ότι το σχέδιο αυτό ήταν παλιό. Από τη δεκαετία του 90 δημιουργήθηκε και ένα τεράστιο δίκτυο του Γιουλέν, το οποίο είχε και τη δυτική στήριξη βεβαίως. Είχε αυτό το σκοπό, να δημιουργήσει δομές και νέες ελίτ, οι οποίες από τη μία βέβαια θα ήταν μουσουλμανικές, ισλαμικές, αλλά θα στρέφονταν προς την Τουρκία και μέσω της Τουρκίας προς τη Δύση. Στην πορεία βεβαίως εκεί τα χάλασαν ο Γιουλέν με τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν έχει το δίκτυο αυτό, το μεγαλύτερο μέρος του έχει κατορθώσει να το ελέγξει. Αλλά είναι βέβαιο ότι αν δεν υπήρχε εκεί η Ρωσία και τα κινέζικα κεφάλαια ταυτοχρόνως, αυτές οι χώρες θα ήταν υπό την απόλυτη επιρροή της Άγκυρας. Εμείς τι επιθυμούμε? Εμάς τι θα μας συνέφερε? Είναι και αυτό ένα δίλημα. Και τελειώνω βεβαίως με το σημαντικότερο όλων των προβλημάτων, το οποίο είναι καθαρά το Κυπριακό. Το Κυπριακό, το οποίο βρίσκεται νομίζω σε μια πάρα πολύ λεπτή και επικίνδυνη φάση. Πρώτον, διότι υπάρχει μια στροφή της Τουρκίας, την παρατηρούμε, διαπιστώνουμε προς τη Δύση, με την παράλληλη αναβάθμιση της λόγω του πολέμου. Και ταυτόχρονα σταδιακή διευθέτηση των προβλημάτων που έχει με το Ισραήλ, ιδίως με την κυβέρνηση Μπένετ. Και μια χαρά σχέση με τη Ρωσία. 3-1. Βεβαίως, αυτό είναι επίτευγμα. Είναι επίτευγμα, για μας είναι κίνδυνος θάνατος. Ταυτόχρονα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να ενσωματώσουν την Τουρκία, όπως είπαμε, στη νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, που θα έχει και αντιρωσική προοπτική. Και νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτό ακυρώθηκε και ο Eastmend από πλευράς των Αμερικανών, που εν τέλει λειτουργήσε μόνο ως μοχλός διπλωματικής πίεσης προς την Άγκυρα.
Δηλαδή δεν είχαν, νομίζω, πραγματικό σκοπό να τον κατασκευάσουν. Τρίτον, βλέπουμε αυτή τη στιγμή να λαμβάνει η χώρα μια ραγδαία αποχώρηση ρωσικών κεφαλαίων και ρωσικών οικονομικών συμφερόντων από το νησί, με ταυτόχρονη πίεση για τον περιορισμό του στο ελάχιστο. Και ξέρετε, εδώ πέρα στην Κύπρο η οικονομία στηρίζεται σε τεράστιο βαθμό στα ρωσικά κεφάλαια. Το 25% του τουρισμού προέρχεται από τη Ρωσία. Είναι χιλιάδες οι εταιρείες που είχαν ως έδρα η Κύπρο και πήραν τους ανάλογους φόρους. Και βέβαια μετά το κούρεμα των τραπεζών, η οικονομία της Κύπρου κατόρθωσε να σταθεί στα πόδια της με το περιβόητο πρόγραμμα των χρυσών διαβατηρίων, που λέγεται ότι έφτασε μέχρι στα 8-9 δισεκατομμύρια, που είναι τεράστιο ποσό. Αν σκεφτούμε ότι το ΑΕΠ το Κυπριακό είναι 20-22 δισεκατομμύρια ετησίως. Τώρα λοιπόν γίνεται μια προσπάθεια να μπει η Τουρκία πάλι στο παιχνίδι αυτό της νέας αρχιτεκτονικής της Ανατολικής Μεσογείου. Και αυτό μπορεί να γίνει και μέσω της κατασκευής ενός αγωγού που θα έρχεται από το Ισραήλ και θα πηγαίνει στην Τουρκία. Τώρα μπορεί να συνεχίσει προς την Ευρώπη ή θα σταματάει στην Τουρκία. Το θέμα είναι ότι για να φτάσει εκεί χρειάζεται οπωσδήποτε η Κύπρος, διότι δεν μπορεί να περάσει από τα ύδατα, από τις θάλασσες του Λιβάνου και της Συρίας. Άρα χρειάζεται η Κύπρος. Αλλά για να περάσει από την Κύπρο χρειάζεται οπωσδήποτε μία λύση. Μία λύση του Κυπριακού. Και αυτή η λύση, δυστυχώς, από ό,τι έχουμε δει, φαίνεται ότι κινείται προς μια μορφή συνομοσπονδίας. Είναι αυτό που ουσιαστικά επιθυμούν και προωθούν οι Βρετανοί για τους δικούς τους λόγους. Εν μέρη δηλαδή και αναγνώριση του Κυπριακού ψευδοκράτους και ένταξή του σε μια νέα δομή που τι σημαίνει. Σημαίνει κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιορισμός στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής, αμυντικής πολιτικής, πολιτικής ενέργειας. Σημαίνει το τέλος σε μια ανεξάρτητη βούληση των Ελληνοκυπρίων. Αν συμβεί αυτό, αν έρθει αυτό το σχέδιο, ποια θα πρέπει να είναι η στάση και των Ελληνοκυπρίων και της Ελλάδος? Θα το αποδεχτούμε στο όνομα μιας γενικότερης αντιρωσικής πάλι πολιτικής? Είναι ένα τεράστιο δίλημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ και να μην διολυσταίνουμε σε μανιχαϊκές και εύκολες προσεγγίσεις. Πριν σας αποχαιρετήσω και βάλατε, θα έλεγα, μια σειρά ερωτημάτων και καλά κάνατε και τα βάλατε, γιατί αυτά θα έπρεπε να μας απασχολούν ως εξωτερική πολιτική, με ρωτάει εδώ πάρα πολλοί κόσμος. Άρα, λέει, κατά τον κύριο Δημόπουλο, είναι λάθος η τακτική που έχει ακολουθήσει και η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελληνική Δημοκρατία, είτε συζητάμε για μέτρα οικοδόμησης, εμπιστοσύνη, είτε για οτιδήποτε άλλο, και πάντως όχι να υποδεικνύουμε τη στάση της Τουρκίας που εμφανίζεται και ως ειρηνοποιός, ιδίως στο Κυπριακό? Αυτή θα είναι η εγκύτρια. Νομίζω ότι οπωσδήποτε δίδεται πολύ κακό, λανθασμένο μήνυμα. Γίνεται τώρα κάτω από την πίεση του ξένου παράγοντα. Γίνεται από την αγωνία του αδιεξόδου που προκαλούν οι τουρκικές ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτή η αλλαγή στάσης, αντί να καταγγέλλεται η Τουρκία και η προκλητική της στάση, η οποία είναι διαρκής, και δεν αποκρύπτεται, το βλέπουμε στα Βαρόσια, βλέπουμε στην κατασκευή του νέου λιμάνιου για τα πολεμικά της πλοία, για την βάση που θέλει, για τα drones, για ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, για την άμεση στρατιωτική παρέμβαση στις έρευνες που γίνονταν στην Κυπριακή ΑΟΣ, τις απειλές που δέχεται συνεχώς η Κυπριακή Δημοκρατία. Όλα αυτά, αντί να καταγγέλλονται από την
πλευρά την ελληνοκυπριακή, την πλευρά της, της κυβέρνησης τουλάχιστον της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσπαθεί, γίνεται μια προσπάθεια να το διαχειριστεί με έναν τρόπο καλοπροαίρετο, υποτίθεται, με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Το ζήτημα είναι το εξής. Ήδη δημοσιεύτηκε, δεν έχει διαψευστεί, φαίνεται ότι υπάρχει βάση σε αυτό, να αποσταλούν τα ρωσικά όπλα από την Κύπρο, μάλιστα λένε και τους S-300, που είναι η Κυπριακή Διοκτησία και ιδρύει στην Κρήτη, και άλλα αντιεροπορικά όπλα να σταλούν στην Ουκρανία. Και βεβαίως, από ό,τι διάβασα, και ο αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, του κόμματος από το οποίο προέρχεται και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε βεβαίως να αποσταλούν αυτά τα όπλα να βοηθήσουμε στην αντίσταση των, των Ουκρανών. Είναι ένα ζήτημα βεβαίως που αφορά την Κύπρο και το αν τώρα ποιες είναι οι σχέσεις που είχε και το πόσο βοήθησε η Ρωσία την ίδια την Κύπρο και στο ζήτημα το κυπριακό, ανεξάρτητα δηλαδή από αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία, για καθαρά για την διατήρηση, την διάσωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ζήτημα είναι το εξής όμως, ότι ενώ υπάρχει μια σταθερή στάση, σκληρή στάση απέναντι στον Ρώσο εισβολέα υπέρ της Ουκρανίας, δεν, από τους ίδιους κύκλους δεν υπάρχει ανάλογη σκληρή στάση στον Τούρκο εισβολέα. Μάλιστα. Που έχει καταλάβει μάλιστα σχεδόν το μισό νησί. Κύριε Δημόπουλε. Δηλαδή δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όχι μόνο αυτό. Επειδή κλείνουμε. Ήρθε η ώρα. Αλλά κοιτάξτε, αυτό το τρίμερο είναι η κυρία Νούλαντ. Η οποία είναι από τους βασικούς διαμορφωτές εξωτερικής πολιτικής στο State Department. Βεβαίως. Είναι στο τρίγωνο Άγκυρα, Αθήνα, Λευκοσία. Εγώ είμαι της γνώμης και θα συμφωνήσω με μερικούς συναδέλφους μου, σαν τον Κώστα τον Βενιζέλο, στη Λευκοσία, ότι μην το φοβηθούν και οι Κύπροι και οι Έλληνες πολιτικοί. Να το πούν στην κυρία Νούλαντ. Άσε τώρα την κουβέντα για τους S-300 και πες μας για το ρόλο της Τουρκίας εδώ. Διότι, αν δεν κάνω λάθος, είναι η ίδια υπουργός που ζητούσε την καρατόμηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών όταν δεν προωθούταν με εγκύτριες δυνάμεις η λύση στην Ελβετία. Άρα, να μην το... τώρα που έχουμε την Ουκρανία, πρόσφατο ζεστό παράδειγμα, τώρα δεν πρέπει να της το πούμε. Ελπίζω να το πούν. Αλλά... επειδή δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, μπορώ να σας πω από τώρα και την απάντηση. Που θα λάβουν δηλαδή, άμα το πούν. Δεν είναι η ώρα. Ναι. Σπάμε το κοινό μέτωπο. Τώρα σπάμε το κοινό μέτωπο. Το οποίο δεν υπήρχε. Μπάς περιπτώσει. Κύριε Δημόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλά κάνατε και ανοίξατε με αυτό το άρθρο τη βεντάλια και καλά θέσατε ερωτήματα. Διότι η εξωτερική πολιτική δεν είναι σήμερα με μια προοπτική 10 χρονών αδιατάραχτη. Όποιος δεν το έχει καταλάβει, ιδίως μετά το τι συμβαίνει στην Ουκρανία, μάλλον κοιμάται τον ύπνο του δικαίου ακόμη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.